βγήκατε απόψε για να παρακολουθήσετε τον πρώτο αυτό αγώνα της νέας φάσης του τουρνουά. Πλέον έχουν απομείνει 16 ομάδες. Η καταγενική ομολογία καλύτερη. Και τα ψέματα τελείωσαν. Εδώ, στα νοκάουτ παιχνίδια, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Μία είναι και πρέπει να την αρπάξει από τα μαλλιά. Αυτό είναι το επιβλητικό Old Trafford, το οποίο φυσικά έχει παντού το κόκκινο χρώμα. Πλέον και επίσημα είναι το μεγαλύτερο στάδιο συλλόγου στην Αγγλία με περίπου 75.000 θέσεις. Συμφωνείς, υποθέτω, στο ότι εδώ που φτάσαμε τα πράγματα γίνονται ζόρικα. Όχι μόνο για αυτή τη διοργάνωση, αλλά για τη σεζόν γενικότερα. Ναι, Χρήστο, ήδη έχουμε δει κάποιες ομάδες να καταραίουν αυτόν τον Φεβρουάριο, γιατί δεν αντέχουν το βάρος της κόπωσης και των τραυματισμών. Ένα καλό rotation, νομίζω είναι άκρως απαραίτητο για όλους, για να εξασφαλίσουν σταθερότητα και ηρεμία για τους χειμερινούς μήνες της σεζόν. Άστοχη η σέντρα από επιχείρηση. Πλάγιο. Ρόμες. Ρόμες! Έξοχη ατομική προσπάθεια, άξιζε κάτι καλύτερο. Ο Ρόμες θα πρέπει να μάθει από το λάθος του. Σαν να έχασε τη συγκέντρωσή του στο τέλος. Πάει για το πόλο. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ευκαιρία ο Greenwood. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Το σούτ. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει και πιστεύω πολύ καλά κάνει όταν έχει και το χώρο και το χρόνο για να το επιχειρήσει. Λίντελο. Μπελχάτζ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Στον ουρανό η μπάλα. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Σαν έμπνευση δεν ήταν άσχημη, αλλά ήθελε και λίγο τύχη εδώ. Σαν σύλληψη ήταν πολύ καλή. Η εκτέλεση όμως χόλαινε. Μπάλα ο Greenwood. Πολύ καλή πάσα. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Greenwood. Μπόρχα δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Αλλάζει παιχνίδι. Μπαλά φτάνει στην άλλη πλευρά. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε άγχος.
ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ράσφο. Δοκιμάζει να βγάλει τη σέντρα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ρόμπεν τα δίνει όλα εκεί στο δεξιάκρο. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Ρόμπεν. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Σωστά από μακρύ. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα. Και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Όχι, όχι. Θεωρήθηκε ότι ήταν λίγο εκτός περιοχής. Σε αυτή τη φάση εκτέθηκε η άμυνα. Δεν έκανε κάτι για να αποσοβήσει μια κατάσταση που από νωρίς φάνηκε δύσκολη. Πολλοί στόχοι στη μεγάλη περιοχή, αλλά νομίζω θα το τελέσει απευθείας. Εντάξει, είναι εκτός ακτίνας δράσης εδώ, αλλά και... Ρόμπεν. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Έχουμε σκορ. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν, να βάλουν και ένα. Αλλαγή παιχνιδιού. Και η μακρινή παλιά φτάνει στην άλλη πλευρά. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Ράσφορντ! Φοβερή επέμβαση. Λέει όχι σε αυτό το παιχνίδι. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Μπράβο του, εξαργύρωσε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την ωραία σέντρα. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη, οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Ράσφορντ. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο Ρόμπερ με την μπάλα. Τη στέλνει πίσω. Σπόλι. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Μακτόμινεϊ. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Μακτόμινεϊ.
Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Ωραία τρίπλα έκανε εδώ. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Θα ψάξει το γκολ. Καλή προσπάθεια, είχε δύναμη, αλλά το σούτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κατάφερε και την κράτησε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, τι μας έδειξε το πρώτο ημιχρόνο? Στο πρώτο 45 λεπτό έβαλαν δύο γκολ σε μικρό χρονικό διάστημα και φυσικά ο αντίπαλος δεν κατάλαβε από πού του ήρθε. Τώρα βέβαια δεν θα πρέπει. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Σπόλι. Κρόικερς. Μακτόμινεϊ. Ράσφορντ. Όμορφες πάσες. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πρόμες. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Μπρόικερς καλπάζει από τα δεξιά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ραφαέλ Βαράν. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Ο Λάινσμαν σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Κρόικερς. Σπόλι. Ρόμπεν. Ρόμπεν κατεβαίνει με χίλια από τα δεξιά. Ρόμπεν στέλνει χαμηλά την μπάλα. Λίντελοφ. Ραφαέλ Βαράν. Μακτόμινεϊ. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ναι, πέρασε η παλιά. Nice έντρα. Πρόμες. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Τον έστειλε αδιάβαστο. Από Πρόμες. Πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ντανίλο. Κρόικερς. Ευκαιρία ο Ρόμπεν. Ρόμπεν. Η σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό και καταλήγει σε κόρνερ. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θέτημα. Να προσπαθήσει με το κεφάλι. Παραλίγο ήταν θέμα κυκλωστών. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή.
Ο Αλεσάνδρε Πάτο μπήκε, πιστεύω, για να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Και τρεξίματα έχει και άρτια τεχνική κατάρτιση. Τη στέλνει μακριά. Φαν Πέρση, Φαν Πέρση θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Είναι πλάγιο. Κάνει τη μακρινή παλιά. Μπρούνο Φερνάντες προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά και βάζει αρκετή νέα κεφαλιά. Πολύ δυνατός παίκτης. Δείχνει πως έχει πλουραλισμό και άνεση στο σκοράρισμα. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Από ό,τι φαίνεται δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μία διορθωτική κίνηση. Δίνουν συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα το προβάδισμά τους είναι ισχνό. Βλέπουμε όλη τη δυναμική τους επιστροφή. Για να δούμε τώρα αν θα έχει και συνέχεια. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Δυνατότητα σέντρας από τα άκρα. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Μάλλον εδώ πήγε να τη σκαλώσει την μπάλα. Μακτόμινεϊ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σουτάρει με δύναμη. Καθάρισε ωραία. Πρόμες. Θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Δυνατή η επέμβαση. Αλλά δεν νομίζω ότι τον φάω. Ευκαιρία ο Greenwood. Ξεχύνεται μπροστά. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Φαν Πέρση. Ρόμπεν, τον βρήκε ωραίο στην πέτυχη. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ξεκινάει η κόντρα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Ράσφορ. Κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Μπρόικερς. Ο Φεγγουλή έχει την μπάλα. Φεγγουλή κάνει συρτή σέντρα. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Ζιρκόφ. Ράσφορντ. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Στην μπάλα ο Γκρίνου. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Η Manchester United ετοιμάζεται για κάποια αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Greenwood!
Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Φεγγουλή έχει το νου του προς τη μεγάλη περιοχή. Φεγγουλή προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγι. Μπρόικερς. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ο Φεγγουλή έχει την μπάλα. Ραφαέλ Βαράν. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Φεγγουλή. Είναι ευκαιρία. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Τελικά, όλα δείχνουν πως το outsider θα πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη σήμερα. Ο Ράσφορντ με την μπάλα. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Εντύπωση ότι ένας αμυντικός κάνει και το οπτικό πεδίο του τραυματοφύλακα και γι' αυτό μάλλον δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Βρισκόμαστε κοντά στην εκπνοή του αγώνα τώρα. Το μάτς είναι και πάλι στα ίσια. Φεγγουλή κινείται απειλητικά από τα πλάγια. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Ο αμυντικός έδιωξε ωραία τη σέντρα και η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Του Αντζέμπο είναι εδώ και απομακρύνει. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοηθού. Να και το σφύριγμα της λήξης. Και λίγη ισόπαλος αυτός ο πρώτος αγώνας. Έχοντας όμως το επόμενο παιχνίδι στο γήπεδό τους, θα λέγαμε ότι το σημερινό αποτέλεσμα είναι ελαφρώς καλύτερο για τους φιλοξενούμενους. Οι τελικές σου σκέψεις, Γιώργο? Μπράβο για την απόδοσή τους. Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή ομαδική προσπάθεια. Κατάφεραν να ισοσκελίσουν χαμηλότερο δυναμικό με σκληρή δουλειά και τρομερή θέληση. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον Γιώργο Δανελάκη για την ανάλυση του απόψε. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Εγώ ευχαριστώ, πέρασα πολύ όμορφα και πάλι.